Είναι ο Μάρατ, είναι 87 χρόνων, είχε όνειρο να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής των προγόνων του, την Ελλάδα. Πέρυσι ήρθε για διακοπές στην Κρήτη και φέτος ζει μόνιμα στο Ρέθυμνο, αλλά σε αυτοκίνητο. Με αξιοπρέπεια ζητά έναν τόπο κατοικίας που να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο με τη σύνταξή του, σε μια περιοχή όμως που τα ενίκια έχουν πάρει την ανηφόρα. Προβλήματα μεγάλα δεν έχω. Όλα είναι καλά, μου αρέσει ο τόπος, μου αρέσει το κλίμα εδώ, οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι με την κατοικία, ότι δεν βρίσκω τώρα χώρο να μείνω. Ο Μάρατ είναι Ευρωπαίος πολίτης από τη Λετωνία, αισθάνεται όμως Έλληνας με καταγωγή από την Κρυμαία, από όπου και εκδιώχθηκαν οι πρόγονοί του. Παραμένει πάντα νέος στην καρδιά και επιδίδεται με αγάπη σε θαλάσσια σπορ παρά τα 87 του χρόνια. Έχει βρει τον παράδεισό του επί γη στο Ρέθυμνο και στην υπέροχη παραλία του. Σε πείσμα των δυσκολιών, εδώ και 2 μήνες διαμένει στο αυτοκίνητό του, το επιστράφησαν οι πινακίδες, αφού διαπιστώθηκε ότι μόλις πέρυσι κατάφερε να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του. Πολλοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Έλληνες στην καταγωγή. Και εννοώ τους Έλληνες τον ορισμό που καταλαβαίνω, λέει εγώ, όχι για σας ίσως, αλλά για μένα είμαι Έλληνας, γιατί είμαι από το Πόντο, από τους Έλληνες της Κρυμαίας, που κάποτε με τον διωγμό της χρονιές του Στάλιν τους έχουν στείλει σε διάφορα μέρη. Στη μετάφραση και τη συνεννόηση βοήθησε η Ίγκα Ζαφυριάδη, και η ίδια επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα πριν από 25 χρόνια. Με το σύζυγό της και την κόρη τους είναι σαν οικογένεια για τον Μάρατ, τον βοηθούν να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και το μόνο που ζητούν είναι μια στέγη για τον υπερήλικα και πάντα νέο φίλο τους. Όσο αφορά τους ανθρώπους, τους ίδιους ήταν πολύ θερμοί και πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν.